ξεκινάμε την έρευνα από ένα γερμανικό σπίτι που έχουμε ακούσει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Εκεί ο θρύλος λέει ότι το βράδυ όσοι περνάνε έξω από εκεί ακούνε διάφορους θορύβους και φωνές. Έχουμε πάρει την πληροφορία αυτή από πάρα πολλούς που έχουν στείλει email και μας ζητήσαν να το εξερευνήσουμε αυτό το σημείο. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το σπίτι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία επικατοχής. Το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί σαν αρχηγείο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές φήμες για την τότε εποχή ότι αυτό το συγκεκριμένο αρχηγείο που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί ήταν από τα πιο σκληρά και χρησιμοποιούσαν πάρα πολλά δωμάτια μέσα για βασανιστήρια. Αναφέρει ο μύθος ότι στα υπόγεια του κάτω έχουν θάψει πάρα πολλούς, οι οποίοι τους περάσανε για ανάκριση εκεί και στο τέλος σκοτώσανε και τους βάλανε εκεί. Υπάρχει μια φήμη ότι σε αυτά τα υπόγεια έχουν θαφτεί και κάποια πολύτιμα αντικείμενα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξακριβώσουμε. Θα καταγράψουμε αν όντως ακούγεται κάτι από εκεί. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής αναφέρουν ότι κάθε φορά που περνάνε απ' έξω, ειδικά το βράδυ, ακούνε πάρα πολλές φωνές. Αν κάποιος δηλαδή να φωνάζει, να ουρλιάζει από πόνο. Αυτό είναι και το σημαντικό στοιχείο που μας κίνησε το ενδιαφέρον να πάμε. Ξεκινάει όλη η ομάδα να πάει. Νικήτας, Αντώνης, Γιάννης και Νίκος. Θα πάμε εκεί να καταγράψουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι κλειστό το σπίτι? Το σπίτι αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, δεν κατοικείται από κάποιον. Δεν ξέρω αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή σε κάποιον άλλον. Εμείς προς το παρόν θα ξεκινήσουμε την έρευνα, να δούμε αν είναι ανοιχτό, θα μπούμε μέσα. Αν δεν είναι ανοιχτό, θα πάρουμε πλάνα απ' έξω και θα στηθούμε και απ' έξω. Έτσι, γιατί εδώ αναφέρουν, επειδή βρίσκεται πάνω στον δρόμο, ότι ακόμα και να περνάς απ' έξω πεζός, ακούς αυτές τις φωνές. Οπότε δεν χρειάζεται. Κάποια ειδική άδεια, ναι, ας πούμε. Ναι, κάποια ειδική άδεια. Αν δούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι είναι... χρειάζεται να μπούμε μέσα, θα το προσπαθήσουμε. Ανυπομονώ και εγώ, όπως και όλη η ομάδα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο σπίτι εκεί. Ομολογώ ότι είμαι ο πιο δύσπιστος της παρέας, αλλά περιμένω να δω και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, αν θα έχει ενδιαφέρον το σημείο το συγκεκριμένο, πάμε να ερευνήσουμε. Νικήτα, η άποψή σου για τις ιστορίες που έχεις ακούσει? Δεν πιστεύω προσωπικά τίποτα. Θέλω ότι μαθαίνουμε και ότι ακούμε να μπορούμε να το αποδείξουμε και επιστημονικά. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο παραφυσικό, θέλω να ομολογήσω, αλλά με εξητάρει γενικότερα τέτοιου τύπου έρευνες και είμαστε μαζί με την ομάδα για να δούμε αν αληθεύουν αυτά ή όχι. Μακάρι να διαψευστώ κι εγώ. Πώς θα εξηγήσω ότι τόσο κόσμος μιλάει για αυτό το σπίτι? Δεν έχω κάποια εξήγηση, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι γενικότερα υπάρχουν ιστορίες ανά τον κόσμο για τέτοιου είδους φαινόμενα. Μένει να διαπιστώσουμε κι εμείς αν είναι αληθινά ή ψέματα. Ναι, η άποψή σου, εγώ θέλω να πεις, ρε παιδί μου, δεν σε ρωτάω τώρα αν είναι πραγματικό ή όχι. Αυτό θα το εξερευνήσουμε, να το δούμε. Ναι. Αλλά η άποψή σου ποια είναι, ότι τόσος κόσμος που μιλάει για όλα αυτά τα φαινόμενα? Νομίζω ότι είναι αυθυποβολή και παρηδολίες και τέτοιου τύπου φαινόμενα. Γενικότερα σε τέτοιες. Οπότε η άποψή σου είναι ότι ναι, μάλλον δεν είναι πραγματικό. Ναι, δεν είναι πραγματικά, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά καθόλου. Ωραία. Γιάννη, δικιά σου η άποψη ποια είναι για αυτό το φαινόμενο? Κοίταξε, Αντώνη, εγώ δεν είμαι τόσο μηδενιστής όσο ο Νικήτας. Αλλά. Πάντα κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να είναι τόσο τρελός. Συνήθως αυτά τα σπίτια μπορεί να κρύβουν γενικότερα άλλα πράγματα. Και κάποιοι της περιοχής, κάτοικοι, μπορούν να θέλουν να τα αποτρέψουν. Οπότε βγάζουν κάποιες ιστορίες για να τρομάζουν τον κόσμο να μην πηγαίνει εκεί. Αυτό μπορεί να γίνει και από μικρά παιδάκια. Εγώ πολλές φορές έχω δει κάποια πράγματα μόνος μου, αλλά ποτέ δεν τα έχω δει, δεν τα έχω ακούσει με παρέα. Αυτή είναι μια πολύ καλή αφορμή τώρα να το δούμε όλοι μαζί. Και να το καταγράψουμε. Και να το βγάλουμε και στον κόσμο, βέβαια. Και να το βγάλουμε και στον κόσμο. Γιατί συνήθως πάντα όλα αυτά τα παραφυσικά τα ακούμε μόνοι μας. Ναι. Και τις πιο πολλές φορές βγαίνουμε τρελοί στον άλλον. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να πάμε μια ομάδα, να φτιάξουμε αυτή την ομάδα, να καταρρύψουμε αυτούς τους μύθους. Θα χαρώ πολύ να το ακούσω. Πάντα πιστεύω ότι υπάρχει κάτι. Δεν μπορεί να είναι όλα μηδέν. Δεν είναι, τα μηδενίζω. Οπότε η άποψή σου είναι δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι, έτσι? Ναι, ναι, σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάτι. Πολύ, αλλά θα ήθελα να το δω και εγώ με τα μάτια μου και να το ακούσω με τα αυτιά μου. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε από σένα, τώρα μας πεις και εσύ την άποψή σου. Όπως ναι, είπαμε, δεν χρειάζεται να γυρνάς προς τα πίσω. Έχω πολλές ιστορίες και εγώ για αυτό το σπίτι από πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Μορφωμένους, τους έχουν κάνει αυτή τη διαδρομή και τους έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Δεν νομίζω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν φαντασιώσεις ή κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να υπάρχει σε αυτό το σημείο. Είναι κάτι που σίγουρα αξίζει τον κόπο να πάμε εκεί πέρα να το ερευνήσουμε με τα μέσα που έχουμε. Οπότε εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο? Ναι, πρέπει να υπάρχει κάτι, εγώ το πιστεύω. Πολύ ωραία. Θες να γυρίσεις λίγο να σε δει και η κάμερα, έτσι όπως οδηγάς? Φτάνει. Φτάνει. Άσε, γιατί δεν θα προλάβουμε να δούμε. Θα γίνουμε παραφυσικό εμείς. Για την περισσότερη φορά στούκαρα. Ωραία, τέτοια θέλουμε. Θα ακούμε εσένα μετά. Έχω και δικαστήριο γι' αυτό. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ.
έχει περάσει αρκετή ώρα που ταξιδεύουμε. Πιστεύω να βρισκόμαστε στον δρόμο για να βρούμε αυτό το κτίριο. Μονοπάτι από εδώ μάλλον. Από ό,τι είδα στο χάρτη. Προς γενικό. Ναι. Ναι. Κάνα σημάδι από το σπίτι. Εδώ πέρα πρέπει να είναι. Λογικά μπορεί να βγάλει μονοπάτι πάνω. Κοιτάξτε, το σπίτι αυτό είχε χτιστεί πριν τον πόλεμο πάνω στο βουνό. Και τώρα βρήκαμε ένα μονοπάτι, εδώ πρέπει να μας οδηγεί. Ξαναβγαίνει πάλι στην άλλη πλευρά του βουνού. Καθαρίστε λίγο το χώρο μπροστά. Εδώ τέλος. Δεν βγαίνει. Πάμε πίσω. Δεν να βρεθούμε στο πέρασμα. Ένα λεπτό δεν έχω. Τώρα εκεί το... Μπορεί να μένουν μέσα από την ώρα. Γιάννη, μπορεί και το φως των κεριών να το κάνει. Όχι, όχι, είδα άνθρωπο τώρα. Όχι, τον είδα, ρε, τελείωσε, πώς να το δω. Άμα θα πεις δεν φαίνεται, όπως χαλάει. Ναι, ναι, όχι, τον είδα. Πέρασε και, την πόρτα, πέρασε και από την πόρτα για τον τζάμερ.
Όταν κατέβεις Γιάννη, βάστα το σκηνή για να κατέβουμε και οι υπόλοιποι. Παιδιά, από εδώ οδηγεί σε δρόμο. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σωστά. Φτάνουμε λογικά, ε. Ναι. Περνάει. Φτάνουμε. Νομίζω πως ναι. Θα ρίξουμε σκηνιά μας. Θα ξαναδέσουμε το σκηνί. Πού είμαστε. Πέρα σκηνί. Βλέπετε. Ναι, ναι. Πάμε για το σπίτι. Ναι, πάμε, ναι. Κοντά, είσαι πολύ μακριά. Κοντά είναι σπαθούς. Και πάλι μια ώρα. Δεν παίρνει ο φακός. Το σημαντικό είναι το δίπλα σπίτι, έτσι, το δίπλα είναι το... Εδώ ήταν κάποιο άλλο σπίτι, αλλά το δίπλα είναι ένα καστράκι παρακολουθεί, σαν κάστρο, που εκεί είναι όλη η ιστορία. Τώρα επειδή ακόμα και σκυλί μέσα, δεν ξέρουμε πόσο μπορούμε να πλησιάσουμε, μήπως μένει κάποιος μέσα. Μήπως το έχει αγοράσει κάποιος και μένει. Κάνω μια προσπάθεια. Ναι, εννοείται. Πάμε, να δούμε δίπλα μου. Μπορεί να το δείξει η κάμερα.
γιατί δεν είναι αρκετός ο φωτισμός. Για ρίξτε ρε Γιάννη φως πάνω στο σπίτι. Για ρίχτε και όλοι τους φακούς. Σας αποδιακρίνετε. Για ρίχτε όλοι φως πάνω. Ναι, κάντε το δέσμι. Πρώτο μεγάλο. Μεγάλο, ε. Κάνει κανένα τους έκανα χέρι που έχουμε κρεμάσει. Δεν υπάρχει ο σκύλος. Αυτό εδώ με τον εξαρισμό τι είναι. Πού έγινε αυτό. Κάποιο... Βλέπεις εδώ. Ναι, ναι. Επιγράδι εδώ. Αυτό είναι κάτι κατά. Αυτό είναι υπόγειο. Θα κάνουμε περιμετρικά ένα γύρο. Νομίζω δεν πρέπει να κάνουμε τόσο πολύ εδώ. Ναι, ναι, πάμε. Πάμε κάτω στο μαξί. Ναι, θα πάρουμε και πάνω. Και πάμε και το άλλο που περάσαμε από το... Τελικά η πληροφορία στο σπίτι δεν ήταν πραγματική. Εμείς πήγαμε, κάναμε έλεγχο. Το σπίτι κατοικείται και τώρα. Υπάρχει και ένα σκυλί μέσα που δεν μπορούσαμε να μπούμε, περιφραγμένο. Νομίζω ότι οι φήμες που υπήρχαν και όλα αυτά που ακούσαμε δεν ισχύουν, είναι μία φήμη για κάποιους λόγους. Νικήτα, τι λες εσύ, η άποψή σου. Εμένα μου άρεσε σαν εμπειρία αυτό που κάναμε. Ήταν αναζωογονητικό. Δεν σταθεί σαν φήμη όπως το είπες και εσύ. Αλλά ήταν γενικά ωραίο σαν σημείο, ήταν ωραίο το μέρος. Γιάννη, καλή περιπέτεια. Ναι. Δυστυχώς δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα όλα αυτά που λέγανε για τις φήμες. Για μένα ήταν παραμύθια. Προφανώς μπορεί βέβαια να ήταν πιο παλιά, πριν κατοικηθεί το σπίτι, να είχαν ακούσει κάτι. Δεν ξέρουμε δηλαδή πριν πόσο καιρό από στόμα σε στόμα είχαν μεταφερθεί αυτές οι πληροφορίες. Να πούμε ότι όλη αυτή η έρευνα που κάναμε κράτησε πάρα πολλές ώρες. Περάσαμε πολύ δύσβατα σημεία γιατί το σπίτι, οι πληροφορίες που είχαμε ήταν σε δύσβατα σημεία. Που δεν πήγαινε αυτοκίνητο σε κάποια, έτσι αναγκαστήκαμε και προχωρήσαμε μέσα στο δάσος μας το βράδυ. Αυτό συνεπάγεται ότι υπήρχαν και πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία αλλά και πολύ κινδύνος που να φτάσουμε στο σπίτι. Γι' αυτό καλό είναι από εδώ και πέρα οι πληροφορίες και αυτοί που τις θέλουν να τις αξιολογούν λίγο καλύτερα, αλλά και εμείς βέβαια από μεριά μας θα πρέπει να κάνουμε πιο βαθιά έρευνα για να καταλάβουμε αν είναι πραγματικότητα.